Έρωτες παθιασμένοι, παράνομοι, απαγορευμένοι ή και ατέριαστοι, ενάντια σε κάθε τι συμβατικό που έσπασαν το ταμπού, ενώ καθήλωσαν τόσο τους πρωταγωνιστές ήρωες στις ακραίες τους ιστορίες, όσο φυσικά και το τηλεοπτικό κοινό που αδειμονούσε για το happy end, τη δικαίωση ή τη ματέωση. Αυτοί είναι μερικοί από τους πιο καρμικούς απαγορευμένους έρωτες της ελληνικής τηλεόρασης που άφησαν εποχή. Σε παρακαλώ. Ό,τι και να γίνει, μην προσπαθήσεις να με ξαναδείς. Ο Μπαλαμός Αντώνης διεκδικούσε τη τσιγκάνα Ερατό, την αραβωνιαστικιά του επίσης τσιγκάνου Μάρκου, στη σειρά «Ψήθυρη καρδιά του Μέγκα», με τον Απόστολο Γκλέτσο και την πρωτοεμφανιζόμενη τότε Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους να καθυλώνουν το τηλεοπτικό κοινό, κάνοντας τη σειρά 33 επεισοδίων του Μανούς Μανουσάκη την δημοφιλέστερη της δεκαετίας του 90 στην ελληνική τηλεόραση, φτάνοντας σε τηλεθέαση το 76,7%, ξεπερνώντας δηλαδή σε ένα μόνο επεισόδιο τα 3,5 εκατομμύρια τηλεθεατές. Μ' αγάπησες όντως. Δεν μπορεί να έχω κάνει λάθος. Δεν έχεις κάνει λάθος. Πώς λοιπόν σταματάς να αγαπάς? Εγώ μιλώ με Χαρακτηρίστηκε όχι άδικα ως σειρά φαινόμενο, αφού κάθε επεισόδιο, τότε που προβαλόταν το άγγιγμα ψυχής, σημείωνε εξαιρετικά υψηλή θεαματικότητα, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 2 εκατομμύρια τηλεθεατές και κάνοντας τον περισσότερο κόσμο να συζητά για το παράξενο και αμαρτωλό ζευγάρι, αλλά και την κατάληξη της σχέσης του, δηλαδή για τον έρωτα του ιερέα Ιωάννη, του Σταύρου Ζαλμά δηλαδή, με τη νεαρή αγιογράφο Δέσποινα, τη Θεοφανία Παπαθωμά, κόρη του πρόεδρου της κοινότητας όπου ζουν, έχοντας όλα τα συστατικά για να γίνει μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Δεν ξέρω. Κάθομαι και σκέφτομαι καμιά φορά. Δεν ξέρω πως εσύ και εγώ δεν κάνουμε καλά που είμαστε μαζί. Στο όνομα σου Αναστασία κρεμάσμε. Η τολμηρή και απολύτως ερωτική Αναστασία κατακτά σε αυτή την δραματική σειρά 18 επεισοδίων της Μιρέλας Παπαϊκονόμου που είχε προβληθεί από το Μέγκα τη σεζόν 1993-1994 τον πατέρα Παύλο και το γιο του Αλέξανδρο σε ένα άκρος απαγορευμένο ερωτικό τρίγωνο μεταξύ δηλαδή της Μιχτός Αλικάκη σε πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση, του Άλκη Κούρκουλου και του Μινά Χατζησάβα. Η Αναστασία μπαίνει ανάμεσα σε πατέρα και γιο και τελικά στην κρίση. Μια απόφαση τους εγκαταλείπει και τους δύο γιατί ήθελε την ελευθερία της. Στη σειρά «Κλείσε τα μάτια» ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης υποδιέται τον Φίλιππο που αρχικά δημιουργεί σχέση με τη μεγαλύτερη του παντρεμένη με τρία παιδιά Μαρία, δηλαδή την Μπέμι Ζούνη. Στη συνέχεια, αφού τον έχει χωρίσει, γνωρίζει τη Χριστίνα, δηλαδή την Ιωάννα Παπά, την κόρη της Μαρίας που δεν ξέρει όμως ότι είναι κόρη της. Και πώς θα ονόμαζες το θέμα σου? Αν συστηνόμασταν θα σου έλεγα. Έλλη. Έτσι θα το ονόμαζα. Να με προσέχεις. Και πάλι Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο τηλεοπτικό δράμα αυτή τη φορά «Να με προσέχεις» του 2000, όπου ανταγωνίζεται τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τον ετεροθαλή αδελφό του στη σειρά, για τα μάτια της Βαλέριας Χριστοδουλίδου, δηλαδή της Έλλης. Αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Πάμε. Μ' αγγίζεις. Σε θέλω. Άφησέ με. Η ζωή μου αμάρτησε. Στο σίριαλ «Η αγάπη ήρθε από μακριά» τη σεζόν 2002-2003, σε σκηνοθεσία του Μέτρ του είδους Μανούς Μανουσάκη, μαθαίνουμε μέσα από το ερωτικό τρίγωνο του Πασχάλη Τσαρούχα, της Λίνα Σακά και του Κώστα Σόμερ, πως η Βασιλική Βραχνού άφησε τον πλούσιο γεωκτήμονα σύζυγό της Αργύρη για τον όμορφο, γεροδεμένο και εργατικό Αλβανό Ήλια που είχε στη δούλεψή του. Ο Αργύρης φυσικά την διεκδικεί μέχρι τέλους, αλλά εκείνη αποφασίζει ότι ο έρωτας είναι πιο σημαντικός από την συντηρητική κοινωνία στην οποία ζούσε μέχρι τότε, επιλέγοντας στο τελευταίο επεισόδιο που παρακολούθησαν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια τηλεθεατές την αγκαλιά του Ήλια. Τι
Τι έγινε, Κωστάκη? Σε γουστάρει χωριάτισα? Τώρα που φεύγεις από μένα. Αυτή ήταν η επική ατάκα της σειράς, το σημάδι του έρωτα, που έγραψε τηλεοπτική ιστορία. Τι κι αν η Άννα, η Βάνα Μπάρμπα δηλαδή, ήταν παντρεμένη με τον αδελφό του Κώστα, τον Στράτο Τζόρτζογλου δηλαδή, και αυτό ήταν απολύτως απαγορευμένο. Τελικά ο άντρας της θα τους πιάσει παυτοφόρο, η Τζένι Μπότσι θα προσπαθήσει να τους χωρίσει, αλλά ο έρωτάς τους θα αποδειχθεί πιο δυνατός μέσα από μια δυνατή σύγκρουση που θα καθυλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Ότι θα είμαστε για πάντα μαζί, πες το. Για πάντα. Η γυναίκα μου. Ναι. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε αγκαλιά. Η Χριστίνα, δηλαδή η Θάλια Ματίκα, που είναι ερωτευμένη με έναν γοητευτικό φοιτητή ιατρικής, το Γιάννη Τσιμιτσέλη, βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν περνά στη νομική Κομωτινής. Εκεί τυχαία ένα βράδυ γνωρίζει τον Μουράτ, δηλαδή τον Μέμο Μπεγνή, το νέο δάσκαλο του μειονοτικού σχολείου, ο οποίος τη συστήνεται ως Πέτρος. Μια αγάπη φαινομενικά δίχως αύριο ξεκινά να γεννιέται στη σειρά «Μη μου λες αντίο» του Μανούς Μανουσάκη, με τη θρησκεία ως το θέμα ταμπού ενός μοιραίο και πάλι έρωτα, και με το τελευταίο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 24 Ιουνίου του 2005 να φτάνει σε τηλεθέαση στο εντυπωσιακό 62,4%. Σε μια τέτοια εκκλησία θα ήθελα να παντρευτούμε κάποτε. Αυτές τις μεγάλες συνοπλουτίστικες δεν τις μπορώ καθόλου. Καλά τώρα. Τι ψόφιο καλά είναι αυτό. Μην μου μιλήσεις για πολιτικό γάμο. Αποκλείεται.